Νίκη για την ομάδα της Χιλής εκτός έδρας επί του Αετού Αριανών με σκορ 1-2 σε φιλικό αγώνα που έγινε εν ώψη προετοιμασίας των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε να δούμε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ. Αναμένοντας την έναρξη του πρωταθλήματος της ΔΕΛΤΑ Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περίοδου 2011-2012, ο Αετός Αριανών και η Αθλητική Ένωση Νέας Χιλής πραγματοποίησαν φιλικό παιχνίδι με την ομάδα του Εύρου να επικρατεί της ομάδας του Νομού Ροδόπης εκτός έδρας με σκορ 1-2 κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες. Με αυτόν τον καιρό δεν είναι για να παίζει ποδόσφαιρο. Εντάξει, όμως θα συναντήσουμε και τέτοιες συνθήκες. Οπότε πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις καιρικές συνθήκες. Εμείς προσαρμοστήκαμε. Ένα θετικό ήταν που γυρίσαμε το παιχνίδι πάλι, ενώ χάναμε, το γυρίσαμε. Πολύ θετικό για την ομάδα μας. Καλό ποδόσφαιρο, δεν πιστεύω ότι παίχτηκε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Με αυτόν τον αέρα δεν μπορείς να παίξεις. Είναι ένα παιχνίδι προετοιμασίας, στα πλαίσια της προετοιμασίας. Αυτά που θέλουμε να δούμε τα είδαμε. Συνεχίζουμε τη δουλειά για τους στόχους που έχουμε βάλει. Νωρίς το 5ο λεπτό, σέντρα από δεξιά του Ερμπίλ Μαχμούτ που φεύγει ταχύτατα, ο Δοϊράν Αμέτ ανοίγει το σκορ 1-0 για τον Αετό Αριανών. Ο Ισάτ Ζανέρ στο 17 δεν κάνει καλό κοντρόλ, βγαίνει και μαζεύει ο Τσικοβάνι. Δυνατό σου του Ρετζέπ Ντελή, εντυπωσιακή απόκριση του Τσικοβάνι σε κόρνερ. Πολύ ωραίο γύρισμα του Κεσάτη, τέατο Καπανίκα, περνάει τον τερματοφύλακα Παντελίδη, αλλά τον προλαβαίνει ο Ερμπίλ και απομακρύνει τον κίνδυνο. Διαιτητής της φιλικής αναμέτρησης ο κύριος Κουμπαράκης. Πρώτος βοηθός ο κύριος Μανάκης και δεύτερος ο κύριος Χούσκογλου. Φάουλ του Κωνσταντινίδη στο 51 για τους φιλοξενούμενους, η γυριστή κεφαλιά του Καπανίκα λίγο πάνω από την εστία του Αετού. Διεκδίκηση Παντελίδη Κωνσταντινίδη, ο Καπανίκα σκοράρει, αλλά ακυρώνει τον γκολ ως επιθετικό φάουλ. Σέντρα πολύ καλή του Φώτη Κωνσταντινίδη στο 64, εξίσου ωραία κεφαλιά του Γιάννη Καπανίκα, 1-1 ισοφαρίζει η Χιλή και οι αγκαλιές στο σκόρερ. Κόρνερ του Κωνσταντινίδη καλοχτυπημένο, ο Τσαπάνης με καρφωτή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Παντελίδη στο 80, τελικό αποτέλεσμα Αετός Αριανών, Νέα Χιλή 1-2. Για την κατηγορία υπάρχουν καλές συνθήκες. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για την ομάδα η νέα κατηγορία. Αλλά υπάρχουν όλες οι συνθήκες για να πάμε ψηλά. Χρόνο συμμετοχής σίγουρα παίρνουν όλοι. Εντάξει, εγώ δεν έχω καταλήξει ακόμα στα παιδιά στην εντεκάδα. Όλα τα παιδιά είναι υπολογίσιμα. Θα δούμε στα επόμενα τρία φιλικά. Θα δούμε το πρωτάθλημα παιχνίδι-παιχνίδι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ό,τι μας αξίζει και ό,τι μπορούμε να πάρουμε, θα το πάρουμε.